Καλησπέρα σας κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Μέρες μα μας χωρίζουν κυρία Κουτσούμπα ως τις κάλπες. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικά τι μήνυμα καλείτε τους πολίτες να στείλουν και προς ποιους αποδέκτες. Πρέπει να στείλουν, να πάνε να ψηφίσουν καταρχήν όλοι και όλες και να στείλουν μήνυμα καταδίκης αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών που γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια που προέρχονται από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να στείλουν μήνυμα ταυτόχρονα και προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που υλοποίησε αυτές τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πέρασε μια σειρά αντιλαϊκά νομοσχέδια που πλήττουν το λαϊκό εισόδημα τα δικαιώματα των εργαζομένων στην πατρίδα μας, να στείλουν μήνυμα στα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν μια βολική συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση προ την κυβέρνηση και αυτά τα μέτρα και ψήφισαν την πλειοψηφία αυτών των αντιεργατικών μέτρων μέσα στη Βουλή και αυτά, όπω και στο Ευρωκοινοβούλιο, και να δυναμώσει αυτό το ρεύμα που διαφάνηκε με του μεγάλου αγώνε τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα στη χώρα μα, αλλά και σε όλη την Ευρώπα, στην Ευρώπη, το, το ρεύμα τη αμφισβήτηση τη κυρίαρχη πολιτική η οποία φέρνει μόνο δεινά στους λαούς και βέβαια βλέπουμε τα πράγματα αντί να πηγαίνουν καλύτερα και τώρα με την ανάκαμψη που υπάρχει στην οικονομία τα τελευταία χρόνια να πηγαίνουν χειρότερα για το λαϊκό εισόδημα, για τα δικαιώματα, για τη δουλειά των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των αγροτών, γενικά των λαϊκών στρωμάτων. Άρα αυτό το μήνυμα πρέπει να δοθεί και ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι πρέπει να το δει, να δοθεί σωστά με πολύ ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όσο πιο ψηλά το ΚΚΕ, τόσο πιο καλά για το λαό και τη χώρα. Εσείς τι κλίμα ο κόσμο δείχνει ενδιαφέρον για τη διαδικασία ή φοβάστε ότι θα δούμε μεγάλη εποχή. Ε, γίνεται συστηματική προσπάθεια, θα έλεγα, ε, από την κυβέρνηση κυρίω, αλλά και από επιτελεία άλλων κομμάτων, να φτιαχτεί ένα κλίμα υποτονικότητας και να πάμε έτσι στις εκλογές. Ε, πιστεύουμε ότι τελικά θα καταφέρουμε ε, να πάει ο κόσμος στις εκλογές. Εγώ σε κάθε ομιλία μου, σε κάθε συνάντηση που έχω με εκπροσώπους φορέων, με τον ίδιο τον ελληνικό λαό και εδώ στην Κρήτη που βρίσκομαι αυτές τις μέρες ε, σε περιοδία, σε όλους τους τόνους τονίζω ότι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι κρίσιμη μάχη, είναι πολύ σημαντική μάχη και βεβαίως αυτό το μήνυμα που πρέπει να πάρει και η κυβέρνηση αλλά και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ γερό μήνυμα γιατί ταυτόχρονα αυτό το μήνυμα καταδίκης, αντίδρασης, αντίστασης απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές θα είναι και μήνυμα αισιοδοξία ελπίδα για όλου του λαού τη Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα για το λαό μα, φυσικά. Και ο Πρωθυπουργό και από το Ηράκλειο κάλεσε σε μαζική συμμετοχή. Δηλαδή, παρακινεί και εκείνο του πολίτε να πάνε στι κάλπε. Ναι, μα είναι φανερό ότι και από τι προηγούμενε ευρωεκλογέ, αν δούμε, αλλά και από τι τελευταίε εκλογικέ αναμετρήσει, όντω υπάρχει μεγάλη αποχή, υπάρχει δυσαρέσκεια. Ε, Εμεί θέλουμε να καταλάβει ο ελληνικό λαό και ο λαό τη Κρήτη, η νεολαία ιδιαίτερα, ότι μπορεί να είσαι απογοητευμένο από όλη αυτή την πολιτική που έζησε όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να έχεις οργιστεί για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα και σε αυτή την αθλειότητα του κοινωνικού συστήματο μέσα στο οποίο ζούμε με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Αλλά πρέπει να αντιδράσει σωστά. Γιατί. Και έχει δίκιο να οργίζεσαι, του λέμε, διότι μπορεί η οργή μπορεί να είναι και θετικό συνέστημα εάν εκφραστεί και στην κάλπη. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, οι εκλογές θα γίνουν έτσι κι αλλιώς την άλλη Κυριακή. Οι πολίτες θα πάνε, όσοι πάνε, αποφασίσουν να πάνε να ψηφίσουν και θα εκφράσουν τη θέλησή τους. Τα ποσοστά θα βγουν, οι ψήφοι θα βγουν, οι ευρωβουλευτέ θα εκλεγούν και θα είναι κάποιων κομμάτων που σημαίνει ότι αυτός που δεν πήγε και αυτό λέμε στου πολίτε, εσείς που δεν πήγε, όποιο δεν πήγε, δεν θα είναι μέσα σε αυτό, δεν θα έχει συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα προστεί η καταδίκη, προστεί η απογοήτευση και η οργή. Η οργή πρέπει να εκφράζεται και θετικά και σε σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό του λέμε, αν θε να καταδικάσει, αν θε να αμφισβητήσει, αν θε να δώσει κάποιε λύσει στα προβλήματά σου, πρέπει να πας και να ψηφίσεις Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στοχεύεται δηλαδή σε αυτή τη ψήφο δυσαρέσκειας των πολιτών. Μα είναι γνήσιο το συνέστημα της δυσαρέσκειας. Είναι φυσιολογική η δυσαρέσκεια. Αλλή μόνο. ποιος εργαζόμενος άνθρωπος σήμερα, ποιος αγρότης, ποιος επαγγελματίας, ποιος επιστήμονας, ποιος νέος, ποια νέα, ποιος συνταξιούχος. Υπέργυρος πολίτης μας δεν έχει, συμπολίτης μα δεν έχει δει αυτή την κατάσταση και δεν έχει αγανακτήσει με μια σειρά μέτρα που έχουν περάσει. Η μισθή είναι καθυλωμένη στα επίπεδα του 2009. Μείωση των μισθών έχουμε σε σχέση με το 2009, 27%. Οι συντάξει επίσης. Ο 13 ος 14 ος έχει εξανεμιστεί. Η φορολογία έχει πάει στο, στα ύψη. Ο επαγγελματία είναι έτοιμο να βάλει λουκέτο γιατί δεν μπορεί να, να βγάλει τα έξοδα του μαγαζιού του. Ο αγρότη δεν μπορεί να παράγει προϊόντα γιατί είναι τεράστιο το κόστο παραγωγή. Και την ίδια ώρα η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί. Με ένα εισόδημα ε, αποσαρθρωμένο, καταρακωμένο, με μια λαϊκή οικογένεια να παλεύει να τα βγάλει πέρα και για την υγεία, την περίθαλψη τη οικογένειά τη και για τη μόρφωση των παιδιών τη και για όλα αυτά. Και πάει και στο σούπερ και βλέπει τις τιμές να έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Άρα λοιπόν αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να πάει άλλο. Πρέπει να, να μπει ένα φρένο και το φρένο θα μπει μόνο με ισχυρό ΚΚΕ που είναι η γνήσια, η πραγματική αντιπολίτευση απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την πολιτική των άλλων κομμάτων που τη σιγοντάρουν. Γιατί όταν έχουμε 95% να έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, τι αντιπολίτευση είναι αυτή. Όταν 75% των νόμων, των αντιλαϊκών νόμων, όχι κάποιων νόμων τέλο πάντων που θα ανακούφιζαν το λαό, τον έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι αντιπολίτευση είναι αυτή. Όταν το 55% και βάλε των αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου το έχει ψηφίσει, που είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση, η ελληνική λύση του Βελόπουλου και εδώ έρχεται και παριστάνει τον λαϊκό η ηγέτη που θα αντιπαλέψει όλους και χτυπάει το χέρι στο τραπέζι στα έδρα της Βουλής τι αντιπολίτευση είναι αυτή να βαράς το χέρι και να κάνεις στα κανάλια ε, θεαματικότητες και από την άλλη μεριά να πηγαίνεις και να ψηφίζεις αντιλαϊκούς νόμους εσείς με τι ποσοστό θα είσαστε ικανοποιημένοι, θα επιστρέψουμε στο ποιο ενισχύεται και δημοσκοπικά, αλλά εσείς με τι ποσοστό θα είστε ικανοποιημένοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν έχετε βάλει Εμείς... κάποιο εκλογικό ο, στόχο. Ο, Αν πάρουμε ως βάση το 7,7% που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές πριν ένα χρόνο, πιστεύω ότι από εκεί και πέρα όσο πιο ψηλά γίνεται... Ε, αυτό θα ήταν ένα αποτέλεσμα και κυρίως αυτό πρέπει να δει ο κόσμος ότι ε, αυτή η δύναμη, διότι οι Ευρωβουλευτές, οι παραπάνω Ευρωβουλευτές που θα δώσει το ΚΚΕ το παραπάνω ποσοστό είναι δύναμη που θα γυρίσει την άλλη μέρα στον ίδιον γιατί υπάρχει και η επόμενη μέρα. Είναι και η 10η Ιουνίου και στα συρτάρια τους και η κυβέρνηση και οι κομισιόν έχουν νέα αντεργατικά μέτρα κατευθύνσεις και οδηγίες και να την πληρώσει ο λαός το Ταμείο Ανάκαμψης με τα προαπαιτούμενα, αυτό το υπερμνημόνιο που υπάρχει σήμερα και βασανίζει τον ελληνικό λαό, είναι εδώ και έχει προαπαιτούμενα που είναι νόμοι αντεργατικοί αντιλαϊκοί. Γιατί όμως δεν αποτυπώνεται αυτό, δημοσκοπικά τουλάχιστον, σε δυναμική ενίσχυση, σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ ε, και θέλω να μου, το, να μου, συνδυάσετε την απάντηση. Ό, και... Το αντίθετο συμβαίνει. Υπάρχει άνοδο, όμω. Μείωση υπάρχει στα άλλα κόμματα. Υπάρχει γιατί, όμως όμω, δεν αποτυπώνεται κοιτάξτε, αυτή. Ό, όχι, όχι, κάνετε λάθο. Σε κάνετε ίσπραξη Λά... καθαρών κερδών όχι, δικών σα. Είναι καθαρά κέρδη, διότι αν πάρει υπόψη. Γιατί τα κόμματα τα μετράς με το τι πήραν στις προηγούμενες ευρωεκλογέ, για παράδειγμα, πριν πέντε χρόνια, που είναι αναδείκτης μέτρησης. Το ΚΚΕ είχε πάρει 5,3 τότε. Και τώρα οι δημοσκοπήσει όλε το δίνουν πάνω από 8%. Ω εκτίμηση ψήφου, λέω. Ναι, ναι, ναι. Όχι ω πρόθεση. Η πρόθεση δεν είναι για αυτή τη στιγμή. Ε, και μάλιστα κάποιοι το δίνουν και με διψήφια ποσοστά τη τάξη του 10% και 11%. Ε, το ΚΚΕ στι βουλευτικέ εκλογέ, τι τελευταίε πριν ένα χρόνο, είχε πάρει 7,7%. 7,2% το Μάιο και 7,7% τον Ιούνιο. Και είναι πάνω. Και είναι το μόνο κόμμα που είναι πάνω σε σχέση με αυτά. Διότι και η Νέα Δημοκρατία με το τεράστιο 41% που είχε πάρει είναι κάτω και σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, ευρωεκλογέ που ήταν στο 33% και κάτι 34% παρακάτω τη δίνουν τώρα και το ΠΑΣΟΚ που ήταν στο 12,8% στις βουλευτικές εκλογές εκεί γύρω το δίνουν λίγο παρακάτω από 11% μέχρι 13% άρα και αυτό είναι χαμένο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάρει 17% στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογέ είχε πάρει 27%. Το δείχνουν γύρω στο 15% ή στο 14%. Έτσι δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Άρα ποιο είναι κερδισμένος. Εμείς λέμε ότι θέλουμε πολύ περισσότερο. Για παράδειγμα, εμείς λέμε ότι πρέπει να εκφραστεί και το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός σε ποσοστό περίπου 50% αντιδρά διαφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ότι πρέπει να αποδεσμευτούμε από αυτές τις πολιτικές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως έχει καταντήσει και τα ψέματα που λέγανε όλα τα άλλα κόμματα, αυτό είναι ένα 50% κρίσιμο. Εμείς λέμε ότι αυτό το κρίσιμο ποσοστό, το μεγαλύτερο μέρος του πρέπει να πάει στο ΚΚΕ. Και αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε με επιχειρήματα στον ελληνικό λαό και εδώ στην Κρήτη που είμαστε, αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα. Αν επομένω οι πολίτε σα εμπιστευτούν, σα ψηφίσουν, σα ενισχύσουν στο Ευρωκοινοβούλιο, εσεί με τι πολιτική ατζέντα θα πάτε, κύριε Κουτσούμπα, Η πολιτική ατζέντα είναι μία. Να είμαστε δυνατοί μέσα εκεί που παίρνονται οι αποφάσει, δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή. Και να είμαστε επίση δυνατοί και αποτελεσματικοί εκεί που ανατρέπονται αυτέ οι αποφάσει, δηλαδή στου δρόμου του αγώνα. Γιατί την άλλη μέρα. Σύμμαχο ελληνικό λαό και μέσα στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, θα έχει μόνο του βουλευτέ και ευρωβουλευτέ του ΚΚΕ. Θα έχει τι οργανώσει του, τα μέλη και τα στελέχη του. Δεν υπάρχει αγώνα, δεν υπάρχει πρόβλημα τη καθημερινότητα του ελληνικού λαού σε όλη τη χώρα που το ΚΚΕ να μην μπήκε μπροστά, να μην πρότεινε λύσει, να μην το πρόβαλε αυτό το ζήτημα στη Βουλή και να απέτησε και να πίεσε τους κυβερνώντες, τους υπουργούς να λύσουν το πρόβλημα και με επιτυχίες και με κατακτήσεις. Σήμερα το μόνο κόμμα που παλεύει για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και εδώ στην Κρήτη, για παράδειγμα, έχουν πολλές κινητοποιήσεις αυτές τις μέρες εργαζόμενοι διαφόρων ε, κλάδων, και είναι πολύ σημαντικό ότι το μόνο κόμμα είναι αυτό που έχει βάλει και πρόταση νόμου στη Βουλή και βρίσκεται στους αγώνες αυτούς υπέρ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για αυξήσει σε μισθού, για εργασιακά δικαιώματα, για να μην γίνεται η εργασία, η εργασία λάστιχο και να εκμεταλλεύεται ο εργοδότης την αναγκαιότητα του ενός ανθρώπου, ενός νέου ανθρώπου κυρίως να δουλέψει, μιας νέας κοπέλας να δουλέψει για να βγάλει τα προς το και να Γίνεται όλη αυτή η απορρίθμιση της οικογενειακής, της προσωπικής, ε, όλης της ζωής του ανθρώπου, ακόμα και του ελεύθερου χρόνου, της ξεκούρασης, δηλαδή της υγείας του, ε, της ίδιας, να γίνεται σε βάρος των υπερκερδών κάποιων που θέλουν, δεν τους φτάνουν αυτά που έχουν και θέλουν πολύ περισσότερα. Και αυτό το καταφέρνουν βέβαια μόνο με την εκματέλαση των εργαζομένων, των νέων και των γυναικών. Τώρα Υπάρχει μια συζήτηση και στη χώρα μα και πανευρωπαϊκά για την ενίσχυση ακροδεξιών φωνών στι ευρωεκλογέ που έχουμε μπροστά μα. Ε, θέλω να σα ρωτήσω γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό και δεν στρέφεται ο κόσμο ε, στι προοδευτικέ δυνάμει, δεν ποιηθούν. Ναι, ε, κοιτάξτε να δείτε, πάντα ε, ένα που μιλάει με, με λαϊκίστικο ύφο, που λέει εύκολα ψέμα, που ακολουθεί μια πολιτική τυχοδιοκτική και παριστάνει τον αγωνιστή, ενώ είναι γέννημα θρέμα του ίδιου σάπιου συστήματος και τον λόμπι της διαφθοράς, το βλέπουμε μάλλον σε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κόμματα τέτοια λαϊκίστικα που, εντάξει, ακροδεξιά, όπως θες να το ονομάσεις, εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι ονομασίες του ακροδεξιού, του ακροαριστερού, του ντεμή αριστερού, του λίγο αριστερού, του λίγο δεξιού, του λίγο κεντρώου, του κεντροαριστερού, γιατί έχουν γεωγραφική σημασία. Ε, περισσότερο ο ελληνικός λαός θα πρέπει να βλέπει πολιτικές πίσω από αυτά. Δηλαδή, ένας λέει είναι αριστερός, ε, σαν κόμμα, και τον βλέπουμε να ακολουθεί δεξιά πολιτική. Ένας να λέει ο, ότι είναι οτιδήποτε και να τον βλέπουμε να ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική. Άρα, στην ουσία, αναμένουμε. Και όπως παρατηρούμε αυτά τα χρόνια και αυτά τα ονομαζόμενα ακροδεξιά ε, κόμματα όπως είναι για παράδειγμα τη Μελώνη στην Ιταλία ε, ή της Λεπέν στη Γαλλία οι πολιτικές που εφάρμοσαν στην ουσία ήταν στην ίδια κατεύθυνση με την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τώρα η κυρία Μελώνη που ήταν δίθεν κίνδυνος για την Ιταλία και είχαν συσπηρωθεί όλοι για να μην πάρει την Πρωθυπουργία, τη βλέπουμε να είναι αγκαλίτσα με την κυρία Φου, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που δεν είναι ακροδεξιά, υποτίθεται είναι δεξιά ή κεντροδεξιά. Είναι και φίλη του κυρίου Μητσοτάκη. Έρχεται και εδώ στην Κρήτη, ε, τη στέλνει επιστολέ, έχουν αλυσβερήσει, συζητάνε, διαλύσουν ζητήματα. Ήρθε η κεντροδεξια ειναι και φιλη του κυριου μητσοτακη ερχεται και εδω στην κρητη τη στελνει επιστολε εχουν αλυσβερησει συζητανε Για ζητηματα ηρθε η έστειλε μια επιστολή ναι, για την επίλυση τη ακρίβεια σε ευρωπαϊκό ναι, ναι. επίπεδο. Λοιπόν, είναι γνωστή, πάρα πολύ γνωστή, αλλά η κυρία Μελώνη τώρα είναι μαζί, συναγελάζεται με την κυρία Φοντερ Λάιν. Άρα βλέπουμε ότι αυτά τα κόμματα, τα κροδεξιά, σε μεγάλο βαθμό παίζουν το παιχνίδι των κυβερνητικών κομμάτων. Είναι συστημικά κόμματα, είναι με τα μπούνια μέσα στο σύστημα και βεβαίως είναι γέννημα και θρέμα του συστήματος. Όπως άλλωστε είναι ε, και ήταν έτσι πάντα ο φασισμός. Ο φασισμός ναι. δεν είναι κάτι έξω από το καπιταλιστικό σύστημα της διαφθοράς, της απείλας, του αυταρχισμού, της καταστολής εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας, ήταν εκεί ακριβώς. Και αυτό το ρόλο παίζουν. Απλά τους αξιοποιούν κατά περιόδους, όταν βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στα άλλα συστημικά κόμματα, για παράδειγμα τους δεξιούς, την κεντροδεξιά ή την κεντροαριστερά, γιατί είναι η ίδια όψη του, του ίδιου νομίσματος, η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος πάνω κάτω αυτά τα κόμματα και τα ζήσαμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και τους αξιοποιούν, τους βγάζουν στην επιφάνεια και τους ενισχύουν μόνο και μόνο για να βρουν και να φτιάξουν το έδαφος μετά να επανέλθουν δρυμύτεροι οι ίδιοι. Θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της 9 η Ιουνίου τους πολιτικούς συσχετισμού εσωτερικά και πώς και τη δική σας άσκηση πολιτικής. φυσικά πάντα μια εκλογική μάχη και το αποτέλεσμά τη. Επιδρά και τα κομματικά επιτελεία όλα συζητάνε, βγάζουν εκτιμήσεις, βγάζουν συμπεράσματα. Για παράδειγμα, εμείς πιστεύουμε και λέμε στο λαό μας να το κάνει ότι πρέπει να κοντίνει τη φούρια της νέας δημοκρατίας. Διότι βρέθηκε καβάλα στο άλογο με ευθύνη άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης όπως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ πέρσι και πήρε το 41% και από εκεί και πέρα πρέπει να δώσει ένα γερό χαστούκι στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη να μαζευτεί λίγο γιατί έχει απλώσει πάρα πολύ την αντιλαϊκή πολιτική και το yes men προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κομισιόν. Βλέπουμε ακόμα στους δανειστές, σε αυτούς τους τοκογλήφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρήκε χρήματα που δεν έχει για άλλα πράγματα, για νοσοκομεία, για γιατρούς, νοσηλευτές, για καθηγητές, για δασκάλους, για να επιλύσει προβλήματα αντιπλημμυρικά, αντισυσμική στοράγγισης, αντιπυρικής στοράγγισης. Βρήκε χρήματα για να δώσει στου δανειστές μέχρι και εξόφληση των δανείων και των χρεών μέχρι το 2027. Ενώ υποχρεωμένος ήταν να δώσει μόνο για το 2024. Και τον βλέπουμε φέτος να βρίσκει τα ωραία του εκατομμύρια και να τα δίνει. Πού τα βρήκε αυτά τα χρήματα. Εσείς... Άρα υπάρχουν χρήματα. Ε. Θα μπορούσε για παράδειγμα τους αδιφάγους τοκογλήφους δανειστές του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να τους αφήσει εκεί που πρόβλεπε η συμφωνία. Για το 2025, για το 2026, για το 2027. Και να λύσει μερικά προβληματάκια του κόσμου που στενάζει. Εσείς έχετε εφαρμόσιμες λύσεις γιατί η άσκηση κριτικής είναι το εύκολο. Ναι, Αυτές είναι λύσεις και προτάσεις. Για την ακρίβεια για παράδειγμα, δηλαδή. Για παράδειγμα, για παράδειγμα, εμείς λέμε ότι η ακρίβεια δεν λύγεται με τα καλάθια της νοικοκυρά, ούτε με τα διάφορα πά τη κοροϊδίας. Λύνεται όμως και θα πρέπει να έχει λυθεί από χτέ ή τουλάχιστον άνοιγε το δρόμο, γιατί οριστικά δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα, ούτε με αυτή την πρόταση που θα σας πω τώρα, και καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή, νόμο, πρόταση νόμου, που μιλούσε για την κατάργηση ε, του ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκής κατανάλωσης. Για κατάργηση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, το πετρέλαιο, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Μιλούσαμε συγκεκριμένα για αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ να είναι προσαυξημένο για 3.000 για κάθε παιδί, για κάθε αυτοαπασχολούμενο μικροεπαγγελματία ή για τον αγρότη. Να, να δώσει, λέγαμε, αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να ανασάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας που δίνει για παράδειγμα στους εγωπλιστές. Γιατί δίνει στους εγωπλιστές αφορολόγητο πετρέλαιο και δεν μπορεί να δώσει στους αγρότες. Να τους περιορίσει από τους εγωπλιστές λέμε εμείς και ήταν πρόταση νόμου και να δώσει αφορολόγητο στους αγρότες. Μέσα. Αυτά ήταν συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά ανακουφίζουν από την ακρίβεια. Ξαναλέω όμως δεν λύνουν το πρόβλημα. Γιατί για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίβειας πρέπει να πας και σε συνολικά άλλη πολιτική και άλλο σχέδιο. Συνολικά στην οικονομία και στην κοινωνία. Όπω, για παράδειγμα, να ενισχύσει, να καταργήσει το το χρηματιστήριο τη ενέργεια. Να, να πάρεις μέτρα απέναντι στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια που ανεξέλεγκτα, τι ΑΠΕ, τι ονομαζόμενε, ανεξέλεγκτα έχουν ε, αλλοιώσει και το φυσικό περιβάλλον. Αλλά κυρίω έχουν κάνει μεγάλη, με, με μεγάλο κόστο το ρεύμα. Και το πληρώνει, βέβαια το λαϊκό νοικοκυριό. Εντάξει, υπάρχει ένα γενικότερο να μια σειρά κοιτασμάτων, όπω του Λιγνίτη, που πήγε και το πληρώνουμε ακριβά. Υπάρχει η άνοδο των λοιπασμάτων, που θα πρέπει και εκεί να, να, πώς το λένε, να περιοριστούν οι μονοπωλιακέ τιμέ. Γιατί εδώ έχουμε μια ασυδοσία τέτοιων ομήλων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πλήττουν την ελληνική οικονομία και πλήττουν το ελληνικό ελληνικό τελειό, με την εκτείναξη του πληθωρισμού και τη ακρίβεια. Περιγράφεται ένα άρα διαφορετικό αυτές, μοντέλο, ναι, οικονομίας. Αλλά αυτέ είναι συγκεκριμένε προτάσει. Είναι διαφορετικό μοντέλο, γιατί βεβαίω δεν λέμε ναι, σήκω, κάτσε, κάτσε σε ό,τι μα λέει η Κομισιόν και σε ό,τι μα λέει αυτό το σύστημα και οι μεγάλοι που δεν ξέρουν τι έχουν, υπερκέρδη δηλαδή. Και λέμε ότι αυτά πρέπει να ασχοληθούμε πλέον με τον ελληνικό λαό, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Ανοιχτό σε συνεργασία με άλλα κόμματα του αριστερού τόξου είστε και την επόμενη μέρα δηλαδή μετά τις Είμαστε ανοιχτοί με κάθε εργαζόμενο, με κάθε άνθρωπο, με οποιαδήποτε προσωπικότητα της πολιτικής κοινωνικής ζωής που είναι μέσα στους αγώνες. Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι πλέον συμπορεύονται ανοιχτά με το ΚΚΕ. Κάποιοι είναι υποψήφοι ευρωβουλευτές. Για παράδειγμα, η Κωνσταντίνα Ικούνεβα ήταν ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι τώρα στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Πολλοί άνθρωποι που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, είναι με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ ή απλώ στηρίζουν και τα βουλευτικά ψηφοδέλτια ή στηρίζουν τα ψηφοδέλτια μα στου φοιτητικού συλλόγου ή στα εργατικά κέντρα ή στα εργατικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα το ΚΚΕ και οι δυνάμει του. Είναι δεύτερη δύναμη στο εργατικό συνδικαλιστικό ε, κίνημα, στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πολύ ισχυρή δύναμη στο δημόσιο τομέα. Ήδη τα αποτελέσματα των ΕΛΜΕ, των εκπαιδευτικών και των δασκάλων επίσης, βγάζουν πρώτη δύναμη ε, της ε, παρατάξης που στηρίζει το ΚΚΕ. Η πανσπουδαστική ε, στα φοιτητικούς συλλόγου βγήκε πρώτη δύναμη. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμπορεύονται. Εδώ για παράδειγμα... Από ό,τι θυμάμαι, βουλευτή Ηρακλείου ήταν ο κύριο Μαριά. Ο κύριο Μαριά και ευρωβουλευτή παλιά. Ε, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Εδώ, Κρήτη είναι. Καθηγητή θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπορεύεται με το ΚΚΕ. Στη συγκέντρωση στο Ηράκλειο ε, απευθύνε, θα απευθύνει χαιρετισμό. Λοιπόν, ε, θέλω να πω ότι το ανοιχτό και το κλειστό είναι σχετικό. Εμεί είμαστε με όλου του ανθρώπου και κάνουμε τέτοια πλατιά κοινωνική πολιτική συμμαχία στη βάση μέσα στους αγώνες. Όχι με κάποιους celebrities. Δεν ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε σε κάποια τηλεπαράθυρα ή ξέρω εγώ μόνο κάποιους επώνυμους ανθρώπους. Όχι ότι δεν χρειάζονται και αυτοί, και αυτούς του αξιοποιούμε. Δεν υπάρχει καμιά μομφή ε, για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά όμως δεν είμαστε των celebrities αυτών. Τα λαμπερά ονόματα του ΚΚΕ είναι αγωνιστές της ζωής πρέπει να αποδείξουν ότι είτε στο πανεπιστήμιο ως πανεπιστημιακοί, είτε ως γιατροί στο δημόσιο τομέα υγείας, είτε ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα μπροστάριδες συνδικαλιστές στους αγώνες των εργαζομένων, είτε ως γυναίκες που πληστηριάζουν το σπίτι τους και τους διώχνουν μαζί με τα παιδιά τους μονογονικές οικογένειες απ' έξω και βρίσκονται μπροστά στον αυτό τον αγώνα μαζί με υπόλοιπου. Παντού, σε όλη την Ελλάδα, τέτοιου. Ανθρώπου συνεργάζονται, αναζητάμε και συνεργάζονται με το ΚΚΕ. Κύριε Γραμματέα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να δημιουργείται ένα νέο τρόπο πολιτική επικοινωνία και κυρίω μέσω των social media. Ανεβάσατε κι εσεί πρόσφατα τα πρώτα σα βίντεο στο TikTok, πολύ δημοφιλή πλατφόρμα. Όχι, και πέρσι τα χρησιμοποιήσατε. Ναι, ναι, του κόμματο, τα Και αυτό του κόμματο ήταν. Θέλω να σα ρωτήσω εάν επειδή. Δεν έχουμε προσωπικά εμεί, για να ξέρετε. Το, το κουτσούμπα δηλαδή στο TikTok μόνο του να κάνει λογαριασμό δεν το κάνει. Έχουμε το κόμμα και βεβαίω εκεί και εγώ και άλλα στελέχη, υποψήφοι κλπ. Ωστόσο εσεί είστε μιλάτε. πολύ δημοφιλεί και, και κυρίω χάρη σε μια άλλη πλατφόρμα που έχει αξιοποιήσει ε, πολλέ ατάκε δικέ σα. Θέλω να σα ρωτήσω αν αυτό ο τρόπο ήταν κάτι που επιδιώξατε ή προέκυψε. Που κοιτάξτε, απλώ το πήραν είδηση <χει> τα μέσα κοινωνική δικτύωση και οι υπόλοιποι αυτό. Ε, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Έτσι ήμουν πάντα στα μικράτα μου από μικρός. Έτσι μιλούσα, έτσι αντιδρούσα άμεσα, με αρκετό χιούμορ. Γιατί πιστεύω ότι ξέρετε αυτή η σκουντουφλιά ή η μαυρίλα στου ανθρώπου δεν είναι καλό στοιχείο. Πρέπει να χαμογελάμε, πρέπει να έχουμε και τις όμορφες στιγμές μας, να βλέπουμε με αισιοδοξία τη ζωή και κυρίως να απαντάμε. Αλλά αυτό που έκανε, να το πω έτσι, το πικ και ανέβηκε, αυτό και το πιάσαν άλλοι, ήταν ότι αυτά που έλεγα προφανώς ακουμπούσαν το λαϊκό αίσθημα. Δηλαδή μάλλον λεγόντουσαν αλήθειες μέσα από αυτές τις εκφράσεις, ή τον τρόπο έκφραση το δικό μου που χρησιμοποιώ εγώ, ή άλλα στελέχη του κόμματο. Βοηθούν, βοηθά αυτός ο τρόπος ε, να προβληθεί το πολιτικό σας ε, πρόγραμμα. Κοιτάξτε, οτιδήποτε βοηθά βεβαίω, Όταν προβάλλεται κάτι ε, και μάλιστα θετικά βοηθά. Όμως θα έλεγα ότι δεν θέλει υπερβολή αυτό. Γιατί ε, δυστυχώ γινόμαστε μάρτυρε σαν κοινωνία τελευταία μια προσπάθεια ε, να έρθουν και στη χώρα μας ε, άλλα Πρότυπα που είναι στο εξωτερικό και που δεν έχουν οδηγήσει σε σωστή κατεύθυνση ούτε την πολιτική συζήτηση, ούτε αν θέλετε την οποιαδήποτε συζήτηση. Είτε μιλάς για τέχνη, είτε μιλάς ε, για τον αθλητισμό, είτε για οτιδήποτε. Δεν μπορεί δηλαδή να προβάλλεις, να είναι κυρίαρχο στοιχείο ε, της διαφήμισης και της προπαγάνδας τελικά έτσι πως καταλήγει η προσωπική σου σχέση, μέσα στο σπίτι σου, η άλλε στιγμή, τέτοιε που είναι πάρα πολύ προσωπικέ, όχι ότι αυτέ πρέπει να είναι στο απειρόβλητο για ένα δημόσιο πρόσωπο, αλλά αυτή η κατάχρηση. Αυτό θέλω να τονίσω. Άρα και τα παιδιά που μα παρακολουθούν, οι νέοι άνθρωποι, οι νέε ηλικίε που έχουν συνηθίσει αυτό το μέσο περισσότερο από του παλιότερου, γιατί το ζουν, γεννιούνται δηλαδή με αυτό πλέον. Ε, δεν του είναι απόμακρο, είναι πάρα πολύ οικείο. Θα πρέπει με φιδό, με με προσεκτικό τρόπο να το χρησιμοποιούν και να μην κάνουν υπερβολές. Πάντα το μέτρο ε, βοηθάει σε αυτά. Γιατί υπάρχει ε, και πρέπει να επιδιώκουμε, εγώ αυτό επιδιώκω, όπως και το κόμμα μας συνολικά, τη ζωντανή συζήτηση. Ε, πρέπει να έχει ζωντανή επαφή και με την νεολαία και με το λαό παντού, οποιαδήποτε στιγμή, είτε προεκλογική περίοδο, είτε στην υπόλοιπη περίοδο και στην καθημερινότητα. Η προσωπική επαφή πάντα βοηθά. Κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και την παρουσία σας στο Δελτίο μας. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και ο, λαό λαός της Κρήτης ας δώσει δυνάμει στο ΚΚΕ. Θα είναι για το καλό και του ίδιου και όλης της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ.